Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχω κανένα πρόβλημα αυτοσυγκράτησης και τήρησης του χρόνου, όμως είμαι υποχρεωμένος να επαναλάβω αυτό το οποίο είπε προηγουμένως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κ. Παφίλης. Ότι εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη της κυβέρνησης, με την οποία στερείται το Εθνικό Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να τοποθετούνται οι βουλευτές. Δεν βλέπω κανένα λόγο για τον οποίο το υποκρίσει νομοθέτημα θα έπρεπε να συζητηθεί μόνο σε μία συνεδρίαση. Εδώ έχουμε φτάσει σε ένα κοινοβουλευτικό έργο, το οποίο είναι ή επίγον, ή κατεπίγον, ή πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ή τροπολογία. Και άκουσα κάποιον εισηγητή, μάλιστα το πρωί, να συγχαίρει τον κύριο Υπουργό, διότι είναι ο πρώτος Υπουργός που τουλάχιστον φέρνει κατά την κανονική διαδικασία, έστω και σε μία συνεδρίαση. Πάμε τώρα, θα ξεκινήσω με το νομοθέτημα. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ στα άρθρα, διότι αυτό το έκανε με σοβαρότητα και με επιτυχία ο επιμελής εισηγητής της μειοψηφίας, ο κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης. Θα ήθελα να πω απλώς, για να ξεκινήσω από κάτι καλό, ότι υπάρχει ένα θετικό κομμάτι στο νομοθέτημα, όχι πολύ μεγάλο βέβαια, όπως η επιχειρούμενη προσπάθεια επίλυσης θεμάτων μέρημνας του προσωπικού. Αναφέρομαι στην παροχή του επιδόματος εξομάλυνσης για τους στρατιωτικούς που τελούν σε διάζευξη. Κρατάω την παρατήρηση ότι αυτό πρέπει να επεκταθεί και στα σώματα ασφαλείας. Και θέλω να πω ότι ακόμα και οι διατάξεις για τους ανυπόταχτους προς θετική κατεύθυνση είναι. Σας λέω όμως, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να διευκρινίσετε στο 12.3 το χρόνο εξάλληψης του αξιόπινου. Δεν το διευκρινίσετε. Αυτό σας το λέω ως δικηγόρος. Θα πρέπει να είναι είναι από την ψήφιση του νομοθετήματος, είναι από την κατάταξη. Μην αφήσετε στον δικαστή την εφαρμογή. Θα βρεθεί σε εξαιρετικά δύσκολη θέση και θα υπάρχουν εναλλακτικές ερμηνείες. Έρχομαι τώρα στα ευρύτερα θέματα. Αυτό είναι και ο ρόλος του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο όλον, εμείς αυτό το νομοθέτημα της αρχής δεν το ψηφίζουμε. Γιατί δεν το ψηφίζουμε? Γιατί υπάρχουν διατάξεις οι οποίες δημιουργούν μείζωνα προβλήματα. Αναφέρομαι καταρχήν στην δεύτερη παράγραφο του άρθρου 1, και στο οποίο ζήτησα από τον Υπουργό να βελτιώσει τη διατύπωση. Δεν το έπραξε. Κακώς δεν το έπραξε. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αποφασίζει και υλοποιεί τις τοποθετήσεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό δεν είναι δουλειά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Έχω υπάρξει Υπουργός Εθνικής Άμυνας για 60 μέρες. Δεν είναι δουλειά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Το προηγούμενο καθεστώς αναφερόταν στην αρμοδιότητα της αρμοδιότητας του Υπουργού. Βεβαίως, ο Υπουργός έχει την γενική αρμοδιότητα, αλλά όχι για τις μεταθέσεις. Και εν πάση περιπτώσει, εάν μόνο την αρμοδιότητα της αρμοδιότητας θέλει ο κύριος Υπουργός, τότε έχει δυνατότητα να αφαιρέσει τη λέξη «δύναται» να εκχωρήσει το επιτελείο και δια του νόμου να εκχωρήσει στα επιτελεία αυτή την αρμοδιότητα. Άλλος, να σας πω και την αλήθεια, δεν ψάξαμε το πρωί στα ανάλογα κείμενα ευρωπαϊκών χωρών. Βρήκαμε μόνον ανάλογο επωνόματι βασιλέως, όταν οι ένοπλες δυνάμεις κάποιας χώρας είναι «his» ή «her majesty». Έρχομαι στο άρθρο 29 παράγραφος 3 στην αναδρομική διάταξη σε συνδυασμό με το άρθρο 25. Μας κάνει αλγινή εντύπωση. Τόσο αλγινή εντύπωση κάνει ακόμα και στο συντάκτη της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου που κυρίες και κύριοι της πλειοψηφίας φέρνετε εδώ προς ψήφιση, που θα δείτε ότι το άρθρο 29 η μεταβατική διάταξη δεν επεξηγείται στην αιτιολογική έκθεση, δεν μας λέτε τίποτα για αυτήν, την αγνοείτε ως μη υπάρχουσα. Στη δε διάταξη του άρθρου 25 μας λέτε απλώς ότι εξορθολογίζεται η κλίμακα βαθμολόγησης. Τη μόνιμη διαφωνία σας με την αριστεία, τη μόνιμη πτώση του επίπεδου προς τα κάτω, τη μόνιμη προσπάθειά σας να κολακεύσετε αυτούς οι οποίοι στις εξετάσεις δεν τα καταφέρνουν, την ονομάζετε εξορθολογισμό της κλίμακας. Δεν πάμε έτσι κάπου. Σας προλέγω δε ότι όλες οι κρίσεις τις οποίες περί επαναφοράς που θα κάνετε με το 29 παράγραφος 3 θα πέσουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα διοικητικά δικαστήρια. Αλλά εν πάση περιπτώσει το ερώτημα το οποίο τώρα καλούμε πολιτικά εγώ ως εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απαντήσω είναι: αυτό εδώ είναι ένα μεμονωμένο ολίσθημα, μια ατυχή στιγμή μιας κυβέρνησης? Εδώ το συμπέρασμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι χειρότερο. Δυστυχώς φαίνεται ότι σιγά σιγά η κυβέρνηση, όσο στερείται τη λαϊκή αποδοχή και τη λαϊκή έγκριση, τόσο ρέπει προς λύσεις οι οποίες τείνουν προς αυθαιρεσίες. Και το λέω πάρα πολύ προσεκτικά και το λέω, αν θέλετε, και με θλίψη. Γιατί ήμουν από αυτούς που στην αρχή της κυβερνητικής θητείας ευχήθηκα ειλικρινά σε αυτή την κυβέρνηση, όπως και σε κάθε κυβέρνηση, έστω και αν έχουμε χάσει εμείς τις εκλογές επιτυχία.
Τι ετοιμάζει η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Τι πρόκειται να συμβεί, τι συμβαίνει εδώ? Τι έχουμε αύριο? Αύριο έχουμε προσπάθεια ελέγχου δύο ανεξαρτήτων αρχών. Αυτό είναι το νομοθετικό έργο, το ουσιαστικό νομοθετικό έργο της αυριανής ημέρας. Αυτό η κυβέρνηση σχεδιάζει. Αυτό η κυβέρνηση ετοιμάζεται να νομοθετήσει. Έχουμε μια κυβέρνηση λοιπόν που σήμερα αναθέτει στον Υπουργό της Μεταθέσεις, σήμερα σχεδιάζει κρίσεις αναδρομικές, σήμερα φέρνει τροπολογία με την οποία θέλει να αλλάξει τον αρχηγό της αστυνομίας, λέγοντάς μας ότι αυτό οφείλεται σε ασυμφωνία χρόνων των τακτικών κρίσεων. Αύριο σχεδιάζει να ελέγξει δύο ανεξάρτητες αρχές. Τι είναι αυτή η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Πού το πάει επιτέλους στη χώρα? Τι περιμένει από μας? Και ειλικρινά, άκουσα τον κύριο Θεοχαρόπουλο προηγουμένως. Κύριε Θεοχαρόπουλο, είχα εγώ την τύχη να είμαι στο έδρανο του Υπουργού όταν ο κύριος Δρίτσας είπε αυτά που επαναλάβατε για τον κύριο Ταβουλάρη. Και τότε είπα τον κύριο Δρίτσα ότι αν μου τα ξαναπείτε αυτά, εγώ παίρνω την τροπολογία πίσω. Και αναγκάστηκε και πήγε στο παρόν. Και αυτοί που πήγαν στο παρόν σήμερα μας φέρνουν παρόμοια τροπολογία, ενώ είχαν ένα ολόκληρο χρόνο να θεραπεύσουν το πρόβλημα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το στενάχωρο είναι ότι έχουμε να κάνουμε όλοι μαζί, διότι όλοι μαζί εδώ έχουμε την ευθύνη απέναντι στον τόπο και στην κοινωνία, με μια πάρα πολύ κακή κυβέρνηση. Θέλετε να θεωρήσουμε ότι θα ήθελε η κυβέρνηση? Είναι βέβαιο. Αλλά είναι απολύτως βέβαιο ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί. Σήμερα δεν υπάρχουν ειδήσεις, δεν υπάρχουν δελτία. Και έτσι, αν θέλετε, μπορούμε να μιλάμε και πιο ελεύθερα. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ό,τι λέμε εδώ το λέμε προς χάρη κάποιας προβολής. Αλλά αν δείτε στο διαδίκτυο, σας παρακαλώ, δώστε μια ματιά στις δηλώσεις του πρώην υπουργού σας, του κυρίου Πανούση. Ο κ. Πανούσης δεν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, δεν ανήκει σε αντιπολιτευόμενες δυνάμεις. Ξέρετε πώς χαρακτηρίζει την κυβέρνηση για το προσφυγικό? Επιμυθείς και ολίγιστη. Βαρύτερη κουβέντα για υπουργούς εγώ δεν έχω ακούσει στα 14 χρόνια που υπηρετώ στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην αρχή της θητείας αυτής της κυβέρνησης προσπαθούσα με κάθε τρόπο να σας εξηγήσω και σε εσάς την κυβερνητική πλειοψηφία αλλά και στην κυβέρνηση ότι η πολιτική της στο μεταναστευτικό οδηγεί σε πλήρες αδιέξοδο και ότι θα μετατρέψει τη χώρα σε αποθήκη ψυχών και ότι θα δώσει την ευκαιρία σε αυτούς που δεν συμπαθούν την Ελλάδα ή σε αυτούς που έχουν άλλες προτεραιότητες να δημιουργήσουν τείχος στα Σκόπια και να μας αφήσουν απλώς εκτός. Και βλέπουμε επί ένα χρόνο να διολυσταίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση και η κυβέρνηση να μην κάνει τίποτε απολύτως προς αυτό. Και να έρχεται τώρα ο δικός σας υπουργός, ο δικός σας υπουργός, και να σας αποκαλεί ολίγιστους, όχι εσάς τους βουλευτές, την κυβέρνηση. Πού πάτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Πού πάει αυτή η κυβέρνηση? Πώς είναι δυνατόν αυτή η κυβέρνηση να κάνει κάτι? Είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει δυστυχώς αξιοπιστία. Θυμάστε τις υποσχέσεις που δίνατε στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων? Θυμάστε τη χορήγηση του επιδόματος παραμεθωρίου που είχε αναγγείλει, κύριοι συνάδελφοι, των ΑΝΕΛ ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων? Θυμάστε τις υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ περί άμεσης μισθολογικής αποκατάστασης των στρατιωτικών? Η πραγματικότητα είναι ότι από ένα χρόνο η μόνη μικρή αποκατάσταση που έγινε κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, για να μην σας ωρεοποιώ τα πράγματα, έγινε επί των ημερών με τις κυβέρνησεις Σαμαρά, όταν είχαμε αρχίσει να πηγαίνουμε πίσω στα αναδρομικά του 12. Επί ένα χρόνο δεν έχετε δώσει ούτε ένα ευρώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μπορείτε να βοηθήσετε, αν θέλετε, τις ένοπλες δυνάμεις. Με μικρό πράγματα, αλλά πολύ σημαντικά για αυτούς. Παραδείγματος χάρη, με την καταβολή του βοηθήματος επαγγελματικής αυτοτέλειας στα 18 για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές των παιδιών τους. Με την ένταξη του ατομικού τους δελτίου στα αναγνωρισμένα έγγραφα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή ακόμα με την προγραμματισμένη στο Υπουργείο Άμυνας, ελπίζω να υπάρχει ακόμα προγραμματισμός, δημιουργία βρεφονιπιακών σταθμών εκεί που χρειάζονται. Μικρά πράγματα με ασήμαντο κόστος και με δυνατότητα βελτίωσης του επίπεδου ζωής των ανθρώπων που υπηρετούν την πατρίδα φορώντας το εθνός. Σας προλέγω όμως, τελειώνοντας, για να μην καταχραστώ το χρόνο, κύριε Πρόεδρε, έστω και αν ευθύνη της κυβέρνησης είναι ότι οι βουλευτές δεν έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να διατυπώσουν τη σημαντική σκέψη τους στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Σας λέω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και σας το λέω όχι με χαρά, ότι η κυβέρνηση έχει πάρει την κάτω οδό. Και σας το λέω, αν θέλετε, και εξ εμπειρίας, ότι όταν αρχίσει αυτός ο κατήφορος, δεν έχει τέλος. Ο κατήφορος αυτός επιταχύνεται και ακριβώς την προσπάθεια ανάσχεσής του η κυβέρνηση οδηγείται σε αυτή τη στιγμή σε λύσεις αυθαιρεσίας. Εάν κάτι μπορείτε να κάνετε για τον τόπο και για την ιστεροφημία της σας, γιατί αυτήν κοιτάξτε πια, την ιστεροφημία σας, κυβερνητικό μέλλον δεν έχετε, σας
Λέω, αποφύγετε τουλάχιστον τις αυθαιρεσίες. Αποφύγετε αυτά τα οποία θα καταδικάσουν την παρουσία σας για αυτό το μικρό διάστημα στο τιμόνι της χώρας. Ευχαριστώ πολύ.